Ξεκινήσαμε σε ένα καινούριο Υπουργείο, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσει είναι πολύ μεγάλε όταν έχει να κάνει με μια διοικητική πρόκληση, το να στήσει δηλαδή το Υπουργείο, άρα πρώτη. Πολύ μεγάλη θα έλεγα πρόκληση για μένα είναι το να υπάρξει οργανισμό στο Υπουργείο. Στου επόμενου μήνε αυτό θα έχει κλείσει για να ξέρει και κάθε υπάλληλο ακριβώ σε ποια διεύθυνση ανήκει και ποιε αρμοδιότητε έχει. Δεύτερον, είναι και κομμάτι το οποίο ήταν ήδη υπάρχουσε εκκρεμότητε. Άρα, επισπεύσαμε πάρα πολύ την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων. Όπω είδατε νωρίτερα από ποτέ, την έκδοση απόφαση για τα σχολικά γεύματα, τα οποία παρεπιπτόντω ξεκίνησαν να διατίθεται την προηγούμενη εβδομάδα σε περισσότερο αριθμό από ποτέ. Και αμέσω μετά τρέξαμε για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψη. Γιατί είναι σημαντικό να πετύχουμε στόχου που θα διευρυνθούν και θα αφορούν όλη την Ελλάδα. Πολύ μεγάλη για μα πρόκληση είναι το δημογραφικό. Αμέσω μετά είδαμε τα ζητήματα τη βία ανηλίκων. Ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε να έχει ιδιαίτερη ένταση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο κοιτάμε, πρέπει να σα πω, διευπουργικά. Τα θέματα των επιδομάτων, όπω επίση και η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο στην πολύπαθη δυστυχώ Θεσσαλία, ήταν ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε. Όπω και στο θέμα επιδόματο στέγαση για του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ζητήματα στέγαση στο κομμάτι τη Θεσσαλία. Άρα, θέματα τα οποία ήταν προ αντιμετώπιση, επίσπευση, αλλά και δυστυχώ ζητήματα επικαιρότητα που έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ γρήγορε και γρήγοροι. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε μια ευρωπαϊκή τέσ, ε, τάση στο κομμάτι του δημογραφικού, μείωση των γεννήσεων και βέβαια αύξηση των θανάτων. Και αυτό συντελείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με ιδιαίτερη αύξηση όμω είδαμε και μεταξύ του 2021 και του 2022. 10,8 αν δεν κάνω λάθο ήταν η μείωση των γεννήσεων. Αν πάμε να κοιτάξουμε το πόσε γυναίκε αυτή τη στιγμή είναι σαν αναπαραγωγικά δυναμική ηλικία, θα δούμε ίσω και την πηγή του ζητήματο. Εμεί θα, ουσιαστικά θα κατηγοριοποιήσουμε αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ποια είναι αυτά, το επίδομα γέννας, η αύξηση του το επιδύματο, επιδόματος παιδιού, όλα τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με την άδεια μητρότητα, η αύξηση δηλαδή από του 6 στου 9 μήνε, σε όλο το φάσμα τώρα των αναγκών και πολύ σύντομα και στου ελεύθερου επαγγελματίε και στι γυναίκα αγρότησα. Όπω επίση και σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το δίχτυ ασφαλεία, όπω είπατε, σε ένα νέο ζευγάρι ή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια που θέλει να έχει θέση στο σταθμό. Φέτο, για πρώτη φορά, καλύψαμε όλε τι ανάγκε των βάουτσερ του βρεφονιπιακού σταθμού και όλε τι ανάγκε για τα άτομα με αναπηρία. Είναι και αυτό ένα κομμάτι αυτού του, αν θέλετε, του πλαίσιου ασφάλεια που μπορεί να νιώθει μια οικογένεια. Από την άλλη, όμω, θέλουμε να κοιτάξουμε από την αρχή και όλα τα επιδόματα που δίνονται και να εντοπίσουμε τι άλλο μπορούμε να δώσουμε για να ενισχύσουμε αυτό το διαθέσιμο εισόδημα ενό ζευγαριού μέσα στο μήνα. Όπω επίση να δούμε τι γίνεται και με το κομμάτι τη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε ναι, ότι ενισχύεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε παρέμβει νομικά ω κυβέρνηση, νομοθετικά, αλλά θέλουμε να δούμε και οικονομικά κίνητρα γι' αυτό. Εγώ θα σα έλεγα να αποκτήσουν και ανεξαρτησία. Γιατί το πολύ σημαντικό πράγμα είναι και αυτή, θα έλεγα, η στεγαστική ανεξαρτησία από του γονεί. Που έρχεται σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία στην Ελλάδα σε σχέση και με άλλε χώρε. Άρα, μέτρησα και υπολογίζω και εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονό ότι υπήρξε ελληνική κυβέρνηση. Δεν σα βάζω κομματικά στεγανά σε αυτό, αλλά γιατί είναι μια εθνική υπόθεση η οποία έδρασε με μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχαμε λοιπόν μετά από χρόνια ένα πρόγραμμα επιδότηση στο κομμάτι τη δόση δανείου, σε προφίλ δανειοληπτριών και δανειοληπτών, που ίσω να ήταν πολύ δύσκολο να πλησιάσουν την τράπεζα με κάθε άλλη περίπτωση. Τα αποτελέσματα ήδη πάνω από 9.350 εγκεκριμένε αιτήσει. Άλλο αποτέλεσμα πολύ αυτό, Πάνω από 670 εκταμιεύσει δανείων, οι οποίε έγιναν μάλιστα και σε χρόνο ρεκόρ για όποιον ξέρει την, έτσι, την τραπεζική δανειακή αγορά, σε τέσσερι μήνε από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Έγινε μια καλή αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνέχεια του προγράμματος, είδατε ότι διπλασιάστηκε το ποσό, φτάσαμε δηλαδή στο ένα δισεκατομμύριο, έγινε δηλαδή μια πολύ γερή παρέμβαση στο κομμάτι το, έτσι, το, 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 το χρηματικό με παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μην ξεχνάμε όμως ότι το σπίτι μου είναι ένα από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για τη στεγαστική πολιτική. Σύντομα θα έχουμε το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νικιάζω, όπω επίση και το πρόγραμμα Κοινωνική Αντιπαροχή, γιατί θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα ακίνητα του Δημοσίου, δομημένα και αδόμητα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το πρόγραμμα τη Κοινωνική Αντιπαροχή και για κοινωνική στέγαση. Και θα ήθελα να επισημάνω εδώ δύο πολύ σημαντικά προγράμματα που τρέχουν. Το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, έρχεται και πραγματικά και στοχεύει στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι άστεγοι ή σε επισφάλεια αστεγίας ή και σε γυναίκες που διαμένουν αυτή τη στιγμή σε ξενώνες, τους προτεραιοποιεί. Πληρώνουμε δύο, δύο, χρόνια το ενίκιο, όλους τους λογαριασμούς, όπως επίσης βρίσκουμε και δουλειά και πληρώνουμε την εργασία για αυτούς τους ανθρώπους για ένα χρόνο. Και το πρόγραμμα κάλυψε με πολλούς δήμους, το οποίο εκμεταλλεύεται στο μέγιστο αριθμό περίπου χίλια διαμερίσματα αν όλοι οι διοκτήτε δηλώσουν έτσι προθυμία στου Δήμους και μετά μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί σε νέου ανθρώπου, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο, για να μπορούν να διαμείνουν και να μην έχουν ούτω άλλους και αυτή τον προβληματισμό στη ζωή του. θέτει ένα ζήτημα που έχει δύο διαστάσει. Για αρχή να πάμε στην πρώτη απάντηση. Θα είναι στι αρχέ του 24, γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάμε όλε τι λεπτομέρειε τεχνικέ, έτσι ώστε η πρόσκληση αυτή που θα γίνει από τη ΔΥΠΑ να μπορέσει να έχει την ανταπόκριση που χρειάζεται και από την αγορά. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάνει ήδη μια έτσι, προγενέστερη, έχει γίνει μια προγενέστερη εργασία να εντοπιστούν ακίνητα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Τα οποία μπορεί να είναι οικόπεδα ή μπορεί να είναι δομημένα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ακριβώ σε σύζευξη με την αγορά, το πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Σκεφτείτε λίγο μόνο το πώς μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο. Μια, ένα οικόπεδο το οποίο αξιοποιείται, χτίζεται από μια εταιρεία, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών μπορεί να δίνεται προς, έτσι, προς ενοικίαση σε κανονικές τιμές και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης να γίνεται με όρους κοινωνικής στέγασης. Τι σημαντικό θα είναι αυτό το εργαλείο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το δεύτερο κομμάτι που είπατε, το διαθέσιμο κτηριακό απόθεμα, το οποίο είναι πολύ περιορισμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την αδυναμία να βρούμε περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα και από ιδιώτε. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια είναι χιλιάδε εκατοντάδε χιλιάδε τα κλειστά διαμερίσματα. Αυτό όμω έχουμε σκοπό να το αντιμετωπίσουμε με άλλα προγράμματα, όπω είδατε τα προγράμματα ενεργειακή αναβάθμιση, το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νικιάζω, έτσι ώστε ο ιδιώτη να θέλει να νοικιάσει πλέον το διαμερισμά του και έτσι οι τιμέ να ρυθμιστούν με το να υπάρχει και μεγαλύτερη προσφορά. Είναι σημαντική η μεταρρύθμιση στο κομμάτι των επιδομάτων. Είναι μια μεταρρύθμιση στην οποία δουλεύουμε μαζί με το Υπουργείο Εργασία και την ομάδα του κ. Τσακλόγλου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ μέσα. Έχουμε εξαιρέσει αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει δυσκολία να εφαρμοστούν. Αλλά ουσιαστικά οι δικαιούχοι έχουν ήδη μάθει πώ λειτουργεί το σύστημα, γιατί έτσι ακριβώ είναι και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το μισό δηλαδή διατίθεται μέσω τη κάρτα τη χρεωστική, θα περιμένουν αυτή την αλλαγή από το δεύτερο μισό του 2024 και μετά, γιατί ούτω ή άλλω υπάρχει μια διαδικασία διοικητική και προφανώ μια πολύ μεγάλη ψηφιακή διαδικασία για να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτέ οι ομάδε πρέπει να σα πω ότι δουλεύουν εδώ και πολλού μήνε για να προετοιμάσουν αυτή τη μεταρρύθμιση και βέβαια και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Οι νομοθετικέ πρωτοβουλίε θα ληφθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασία και θα παρουσιαστεί, όπω σας πολύ σωστά είπατε, στο Υπουργικό. Και ουσιαστικά αυτό θα έχουμε ένα ποσό, το μισό ποσό του επιδόματο, το οποίο θα διατίθεται μέσα από την χρεωστική κάρτα. Μην ξεχνάμε ότι ήδη μέσα στι διατάξει υπάρχει και ειδική μνήμα και αναφορά και για ειδικέ λοταρίε ή κάποια κίνητρα για τον κόσμο ο οποίος θα έχει το ποσό αυτό στη χρεωστική σε συνεργασία με επιχειρήσεις και τις ίδιες τις τράπεζες για να μπορούν να αξιοποιήσουν, να κάνουν μεγιστοποίηση Τη δυνατότητα του ποσού αυτού το οποίο διατίθεται για τις βασικές τους ανάγκες μέσω των επιδομάτων. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, από τι δαντάδε τη γειτονιά, γιατί ξέρω ότι πράγματι το περιμένει και πάρα πολλοί κόσμο. Εκεί έπρεπε να ξαναδούμε και η αρμόδια η Μαρία Κεφάλαιο αυτό κάνει. Ξανακοιτάει λίγο το θέμα των κινήτρων και σκοπό έχουμε να αυξήσουμε και το ποσό το οποίο δίνουμε σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται. Να συμμετάσχουν σε αυτό το θεσμό ω επιμελήτρια επιμελητή, αυτό ο οποίο θα πάει στο σπίτι και θα φροντίσει ε, το μικρό παιδί τη οικογένεια. Όπω επίση να δούμε και το θέμα των Δήμων, για να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή επιλογών και των αναγκών που υπάρχουν στου Δήμου. Άρα, θα δείτε πολύ σύντομα, ίσω και το επό, επόμενο 15η ε, κάποια αλλαγή στην κοινή υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα του προγράμματο Δαντάδη τη Γειτονιά. Για το πρώτο θέμα, το προσωπικό βοηθό, ήταν μία από τι βασικέ προτεραιότητε και δική μου έτσι βασική προτεραιότητα όταν φτάσαμε. Είχε ήδη τρέξει το πρόγραμμα στην Αττική. Είχαμε δει που μπορεί να υπήρχαν τα ζητήματα στην εφαρμογή. Ήδη πρέπει να σα πω ότι πάνω από 350 άτομα έχουν συνδεθεί με την προσωπική ή τον προσωπικό βοηθό. Και μάλιστα, κάναμε και την κλήρωση νωρίτερα από αυτό που είχαμε προγραμματίσει, αρχέ Σεπτεμβρίου του 2023, για τη δεύτερη φάση πλέον του προσωπικού βοηθού για όλη την περιφέρεια. Εκεί μάλιστα αυξήσαμε και του ε, διαθέσιμου, τα διαθέσιμα κονδύλια για τον προσωπικό βοηθό. Αντί για χίλιου προσωπικού βοηθού, κληρώσαμε 1250 ω προ του δικαιούχου. Και τώρα το επόμενο βήμα, όπω ακριβώ έχουμε ενημερώσει και αυτού που ε, κληρώθηκαν, είναι να γίνουν οι επιτροπέ να πάνε και να ελέγξουν, να αξιολογήσουν το σημείο το οποίο διαμένει το κάθε άτομο με αναπηρία και επίσης να βγάλουν το τελικό, αν θέλετε, τελική ε, το συνδυασμό περί των ορών και των αναγκών του ατόμου με αναπηρία. Προχωράει καλά. Στόχος μας είναι αφού αυτό το πρόγραμμα αποτυπωθεί στην πράξη, στο πεδίο αξιολογηθεί, να διευρυνθεί έτσι ώστε μετά από δύο-τρία χρόνια, δύο χρόνια τουλάχιστον, να μπορέσει να συμπεριληφθεί και μέσα στον κρατικό προπολογισμό. Και ο προσωπικό βοηθό να είναι μια κρατική πολιτική, η οποία να μην έχει μόνο τα ευρωπαϊκά χρήματα, όπω αυτή τη στιγμή μέσω του Ταμείου Το θέμα τη εναρμόνιση τη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή είναι πάρα πολύ κεντρικό και για τη συζήτηση που κάναμε πριν για το δημογραφικό. Αυτό το οποίο προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια είναι να καλύπτουμε το μέγιστο αριθμό των αιτήσεων που έχουν πλήρη φάκελο. Και φέτο κατορθώσαμε να ήταν όλε οι αιτήσει που είχαν πλήρη φάκελο. Όπω επίση καλύψαμε και όλα τα παιδιά με αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έκαναν αίτηση για τα ΚΔΑΠ για κάποιον που δεν το ξέρει, είναι τα κέντρα δημιουργική απασχόληση. Πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα και για την διευκόλυνση, θα έλεγα, και τη οικογένεια. Το επόμενο βήμα είναι να αυξήσουμε τον προπολογισμό από τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο μα για το θέμα των vouchers. Άρα, από τα 40 εκατομμύρια που πέρσι ήταν προπολογισμένα στον, στον προπολογισμό του 2022, αυξήθηκαν μέσα στη χρονιά κατά περίπου 13 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν τώρα 53 εκατομμύρια. Και το 2024 θα έχουμε 65 εκατομμύρια Επαναλαμβάνω, και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο συνεισφέρει το Υπουργείο. Γιατί το σύνολο που δίνουμε για, για του βρεφονιπιακού σταθμού ξεπερνά, πρέπει να σα πω, τα 300 εκατομμύρια. 291 εκατομμύρια είναι από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και προσθέστε και το ποσό που σα είπα. Άρα, μιλάμε για 350 εκατομμύρια και πάνω που δίνονται κάθε χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανάγκε των οικογενειών για να πηγαίνουν τα παιδιά και να έχουν την απαραίτητη, θα έλεγα, έτσι, η φροντίδα στου βρεφονιπιακού σταθμού. Χρειάζεται να νιώσουν την ασφάλεια. Θέλουν όλο αυτό το δίχτυ ασφαλείας το οποίο συζητήσαμε πριν. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο. Μέτρο είναι το να υπάρχει ένα καλό δημόσιο σχολείο και ένα ολοήμερο σχολείο το οποίο να ξέρει ότι μένει το παιδί εκεί και ότι πραγματικά έχει τη δυνατότητα το παιδί να μείνει εκεί. Μέτρο είναι, πηγαίνοντα σε μικρότερη ηλικία, το να ξέρει ότι υπάρχει θέση στο βεφονηπιακό σταθμό. Μέτρο είναι σε ακόμη μικρότερη ηλικία το να ξέρει ότι θα μπορούσε ίσω στο μέλλον να έχει και εσύ μια ανταντά τη γειτονιά να σε βοηθήσει, ειδικά σε μικρότερη ηλικία στο παιδί. Όπω επίση πολύ σημαντικό μέτρο είναι το να μπορεί να βελτιωθεί. Και το κομμάτι του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί είναι πολύ κέριο, τώρα μιλάει ίσω και η καθηγήτρια μέσα μου, το να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα παιδιά, και εδώ μιλάω τα κορίτσια και τα αγόρια, σε κρίσιμε ηλικίε, στο να κάνουν επαγγελματικέ επιλογέ που και να του ταιριάζουν, αλλά και να του βγουν σε ένα διαρκώ μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Α κρατήσουμε το καλό στοιχείο το ότι έχει αρχίσει και αυξάνεται η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Σίγουρα όμω δεν είναι ικανοποιητικό και δεν είναι αρκετό. Επισημαίνω ότι η σημασία των προγραμμάτων της ΔΕΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης, που στοχεύουν ακριβώς στη γυναίκα και μάλιστα πολλών ηλικιών, γιατί έχουμε και τις γυναίκες οι οποίες μπορεί να τελείωσαν με τις υποχρεώσεις των παιδιών, να είναι τώρα σε μια πολύ δυναμική ηλικία και να θέλουν να επιστρέψουν στο κομμάτι της εργασίας. Πρέπει να τους δώσουμε λοιπόν εμείς ακριβώς την ευκαιρία και μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και με όθηση και στην ιδιωτική θα έλεγα της επιχειρηματικότητα, να τις υποδεχτούν και είμαι σίγουρη ότι εκεί πέρα πραγματικά θα δικαιωθεί αυτή η επιλογή τους. Άρα είναι πάρα πολλά ζητήματα, όπως επίσης και το ζήτημα των αδειών, πολύ κέριο, που ευτυχώς είναι αυτή η κυβέρνηση, η οποία πήρε πολύ σημαντικά, κέρια μέτρα. Ένα μέτρο το οποίο μάλιστα ξέχασα πριν να σας μεταφέρω, είναι η δυνατότητα μεταφοράς της άδεια στο, στον, στον πατέρα, έτσι ώστε να μπορεί και αυτός να πάρει άδεια για να βοηθήσει στο κομμάτι της ανατροφής του παιδιού. Ε, δεν περνάει η μέρα ουσιαστικά που να μην έχει συμβεί κάτι το οποίο να καταγράφεται ή να μην καταγράφεται ε, στα, στα sites, τα οποία να ανησυχούν και να δημιουργούν και τρομερό προβληματισμό και σε γονεί, στη σχολική κοινότητα, στην κοινότητα εν γέννη και βέβαια σε κάθε πολίτη που σκέφτεται πώ θα μπορούσε να προστατεύσει τα παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία, θα έλεγα και μέρημνα, από το να προστατεύσουμε κάθε παιδί. Το θύμα, αλλά να κατευθύνουμε και το θήτη. Γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ κέριο σε αυτό όλο το κομμάτι που θα, έτσι, θα αναλάβουμε να ασχοληθούμε και με το θήτη. Να δούμε γιατί ένα παιδί φτάνει πολλές φορές να θεωρήσει ότι η βία είναι βία αποδεκτή σε οποιαδήποτε μορφή τη. Συγκεκριμένα όμως, επειδή μου μιλήσετε για συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ξεκινήσαμε ήδη διυπουργικά μια ομάδα δράσης, ένα task force, έτσι ώστε να πάρουμε όλες τις προτάσεις από τα Υπουργεία, τα υφιστάμενα μέτρα, αλλά κυρίως αυτά τα οποία προτείνουν για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσει παντού, στο σχολείο. Στο σχολείο θυμίζω ότι υπήρχε ο πρόσφατο νόμο του Απριλίου του 2023, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο μιλάει όχι μόνο για μια κοινότητα που χτίζεται μέσα με του ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, με τον υπεύθυνο κάθε σχολείο για τα θέματα σχολική βία, αλλά επίση και μια πλατφόρμα, η οποία σύντομα θα είναι στον αέρα, για να μπορούν να αναφέρονται τα περιστατικά βία, έτσι ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε και την ορατότητα αυτών. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίση είναι και το διαδικτυακό. Το κομμάτι τη βία, η οποία τελείται αυτή τη στιγμή διαδικτυακά. Συνεργαζόμαστε με το, Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση ακριβώ για να δούμε πώ εκδηλώνεται, πώ μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά ή πώ μπορούμε να τα διαπαιδαγωγήσουμε έτσι ώστε αυτό το οποίο βλέπουν να μην είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, μπορεί να αθώνει τη βία ή να μπορεί να γίνει κτήση ή και τέλο πάντων δράση του. Άρα, η δική ομάδα εργασία, δράσεις οι οποίες εδηλαμβάνονται, ειδική καμπάνια για το θέμα, αλλά και μια, ένα σχέδιο δράσης εν γένει εθνικό για το κομμάτι της αντιμετώπισης της βίας ανηλίκων. Έχει ήδη ξεκινήσει, και εδώ πρέπει να αναφέρω και να επισημάνω την πολύ σημαντική δουλειά που είχε γίνει και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου μας, έτσι ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι σε κάθε κέντρο παιδικής προστασίας, με το να υπάρχει υπεύθυνο πρώτα απ' όλα κέντρου παιδική προστασία, πολύ καλύτερη επαφή και με το κομμάτι των εισαγγελιών. Όπω επίση βέβαια και εξαιρετικά καλή επαφή και με τι κοινωνικέ υπηρεσίε των περιφερειών, οι οποίε έχουν και αυτή την, έτσι, την αρμοδιότητα για τον έλεγχο. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα σα έλεγα ότι είναι αρκετά αυστηρό. Αυτό όμω, το οποίο εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε ω μάχη και ω αν θέλετε απαραίτητη προτεραιότητα είναι και να ενισχύσουμε και την ε, αναδοχή και την υιοθεσία. Ήδη κοιτάμε και τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε, έτσι ώστε να επισπεύσουμε χρόνο για να μπορέσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν και θέλουν να έτσι, προβούν σε αυτή τη δράση να μην του αποτρέπει το κράτο. Και συγχρόνω όμω, έχουμε και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι να μπορέσουμε να αναξαρτοποιήσουμε όσο γίνεται τα παιδιά από την ηλικία που μπορούν και μετά, με τη στέγεση μη διαβίωση. Είναι το επόμενο βήμα μα. Ήδη έχουν ξεκινήσει σε κάποιε περιφέρειε, όπω στη Δυτική Ελλάδα. Ε, το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να χρηματοδοτήσουμε και όλες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στέγεση μη αυτόνομης διαβίωσης, μάλιστα για παιδιά για αναπηρία τα οποία θα βγαίνουν από κέντρα παιδικής προστασίας για να βρίσκονται εκεί και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι και την αυτόνομη διαβίωση μέσα στην κοινότητα μαζί με όλους τους ειδικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και όλες τις άλλες ειδικότητες που χρειάζονται δίπλα τους. Άρα προστασία, ενίσχυση του συστήματος της αναδοχής και της υιοθεσία, όπως επίσης και όλο το κομμάτι της αποϊδρυματοποίησης, το οποίο ξέρετε ότι είναι μια ευρωπαϊκή επιταγή και η χώρα μας έχει ούτως ή άλλως συμπορευτεί και συμμορφώνεται πλήρως αυτή.